η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να κρατήσει την κοινότητα όρθια. Αυτό το έχω διαπιστώσει ήδη ισόμαστε για το μικρό διάστημα που βρίσκουμε εδώ. Το ενδιαφέρον της και η προσωπική της εργασία την οποία καθημερινά προσφέρει είναι αξιέλεγκτη. Επίσης, να ευχαριστήσω και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, την πρόεδρο και τα μέλη της Φιλοκτώπου Αδελφότητος για την υπέροχη υποδοχή, αλλά και την τόσο φιλική και ειλικρινή τους αγάπη, την οποία μου έδειξαν από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Εκκλησία. Δοξάζω τον Θεό και ευχαριστώ ξανά τον Αρχιεπίσκοπό μας που με έφερε εδώ να συμβάλλω και εγώ ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το θεάριστο έργο που γίνεται εδώ στην κοινότητα αυτή. Θα ήθελα να πω στην αγάπη σας ότι το αγαπημένο μου φορείο της Καινής Διαθήκης είναι αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν ήρθα να διακονηθώ, αλλά να διακονήσω. Θα τρέξω να βοηθήσω όποιον έχει ανάγκη. Θα βρεθώ στο πλευρό όποιον περνά θλίψη στη ζωή. Θα μοιραστώ όμως και την χαρά του οποίου έχει επιτυχίες και χαρές της ζωής. Όσο δύναμη το δίνει ο Θεός και ο Άγιος Κυρίδωνας, θα δουλέψουμε μαζί να υλοποιήσουμε αυτά τα όνειρα και τα μελλοντικά σχέδια που έχετε εσείς για την πρόοδο και μόνο της κοινότητας αυτής. Να ξέρετε ότι θα είμαι διαθέσιμος για όλους 24 ώρες και 24 οποιαδήποτε στιγμή με χρειαστεί. Το γραφείο μου είναι ανοιχτό για όλους, για τον κάθε ένα από εσάς, να σας εξυπηρετήσω και να σας βοηθήσω. Ήδη έχω βάλει το προσωπικό μου τηλέφωνο στο bulletin της Εκκλησίας, μπορείτε να το βρείτε εκεί, ώστε να μπορείτε να με βρείτε ανά πάσα στιγμή. Σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω πολλούς αγαπητούς φίλους, τους οποίους γνώρισα για το διάστημα το οποίο βρίσκομαι στην Αμερική. Και σήμερα έτρεξα με πολύ αγάπη να με ενθαρρύνουν με την παρουσία τους, τις προσευχές τους. Και βέβαια, ένα άτομο το οποίο είναι σήμερα ανάμεσά μας και ξεχωρίζει για όλη την ευσέβεια και την φιλανθρωπία του, είναι ο κύριος Στίβ Ζερβούδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πολλές εκκλησίες στην Αρχιεπισκοπή μας και ποτέ δεν θα σταματήσει. Και πολύ άξια φέρει τον τίτλο του Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μπορούμε και εμείς να νιώθουμε ασφάλεια ότι θα είναι αρρωγός και συμπαραστάτης μας σε κάθε προσπάθειά μας. Τον ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη και ευχόμαστε ο Θεός να τον ευλογεί τον ίδιο και την οικογένειά του. Επίσης θα ήθελα να πω και μερικά λόγια για την Αΐνη Στιχάνη, το οποίο το δημόσιο που τελέσαμε σήμερα, ο Θεός να την αναπαύσει. Υπήρξε μέλος και πρόεδρος της Φιλοκτώπου Αδελφότητος εδώ στον Άγιο Σπυρίδωνα. Και έχω πληροφορηθεί από πολλούς για τις καλές της πράξεις και δωρές όσο βρισκόταν στη ζωή. Στο τέλος, οι καλές μας πράξεις και η αγάπη μας στον Χριστό θα μας συνοδεύουν για να μπορούμε να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Ας γίνει η Αΐνη Στιχάνη παράδειγμα προς μίμηση, καθώς μαζί ξεκινάμε μία νέα πορεία. Σήμερα βλέπω πόσο γεμάτη είναι η Εκκλησία και χαίρομαι. Βέβαια, θα είναι ανευθύς έργο, ευλογία Θεού, αν όλοι μαζί ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα νέο ξεκίνημα, μία νέα αρχή. Μία νέα αρχή για την ιδέα μας. Μία νέα αρχή για τις οικογένειές μας. Μία νέα αρχή για την πρόοδο της κοινότητας του Αγίου Σπυρίδωνος. Σας παρακαλούμε να φέρετε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας όσο πιο πολλές φορές μπορείτε. Τα παιδιά μας δεν είναι μόνο το μέλλον, αλλά και το παρόν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε προγράμματα για την νεολαία μας. Να βρούμε ένα νόημα στη ζωή τους κοντά στον Χριστό μας, στην Εκκλησία και την ελληνική μας παράδοση. Μην υπολογίζετε την απόσταση από όπου και αν βρίσκεστε. Μην υπολογίζετε τον χρόνο.